ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός. Έλληνες, ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη ζώνη, καλησπέρα σε όλους τους κατοίκους του Γερμανικού Προτεκτοράτου στον Ευρωπαϊκό Νότο. Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσω με διαφήμιση του προϊόντος που βγάζω κάθε μήνα, δηλαδή του ΚΡΑΣ, κυκλοφορεί αύριο σε όλα τα περίπτερα. Ο κύριος Γιώτης, εισαγγελέας, επί 20 χρόνια στην Αντιτρομοκρατία, αργότερα στον ΣΔΟΕ, ένας άνθρωπος που περίλθαν σε γνώση του πολλά από τα μυστικά του ελληνικού κράτους, λογοθέσεως. Ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε μέρος στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη. Ένας άνθρωπος στον οποίο δώσαν στικάκια USB τα λένε, yes. USB, λίστες. Ένας άνθρωπος που είδε τους φακέλους στον ΣΔΟΕ όσο καιρό ήτανε. Μιλάει στο ΚΡΑΣ. Έχει δώσει μια τετράωρη συνέντευξη σε μένα. Πιστεύω ότι θα συζητηθεί. Γιατί παρά το γεγονός ότι είναι λιγομίλητος και στεγνός θα έλεγα, σε μένα άνοιξε την ψυχή του. Φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι βρίσκεται πλέον στη σύνταξη και το γεγονός ότι έφυγε πικραμένος. Δηλαδή αισθάνεται ότι προσέφερε στην ελληνική πολιτεία και κυρίως με τη δράση του στην Αντιτρομοκρατία. Απαντάει σε διάφορα ερωτήματα που θα θέτατε κι εσείς αν τον είχατε μπροστά σας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, συλλήφθησαν όλα τα μέλη της 17 Νοέμβρη ή είναι κάποια απ' έξω. Ας πούμε, τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα είχαν τη βούληση να πιάσουν τους ανθρώπους αυτούς που ήταν τακτοποιημένοι στους φακέλους ή φοβόντουσαν το πολιτικό κόστος. Σας λέω διάφορα, όπως επίσης και για τη λίστα. Ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ τώρα για τον κύριο Παπακοσταντίνου, για τον κύριο Παπαντρέου, για τον κύριο Καμπελέρη, για τον κύριο Διώτη. Εγώ 4 ώρες τα κουβέντιασα μαζί του, σιγά σιγά, τσούκου τσούκου, σε μαγνητόφωνο. Και θα πει κάποιος από εσάς, γιατί με έχουν ρωτήσει από το πρωί, γιατί με εμπιστεύονται όλοι. Με εμπιστεύονται όλοι γιατί φαίνεται ότι κάνω τουλάχιστον μια λογική μεταχείριση των όσων λένε και κυρίως έντιμη. Έτσι λοιπόν δημοσίευσα 14 σελίδες στο περιοδικό όσα έζησε ο Διώτης στη θέση του εισαγγελέα από το 1994. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέκρινε στο Παρίσι τον Κάρλος. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρώην αριστερός είναι, έτσι, μέλος του ΚΚΕ, μέλος της ΚΝΕ. Τα εγκατέλειψε όλα το 83 όταν μπήκε στον εισαγγελικό κλάδο, πέταξε την κομματική ταυτότητα. Στην ψυχή του έχει διάφορα πράγματα όπως κάθε άνθρωπος. Όπως κάθε άνθρωπος. Αλλά νομίζω ότι απάντησε τίμια και πολύ σοβαρά σε ένα πλήθος ερωτημάτων. Μετά δεν έχει ανοίξει ποτέ το στόμα του, έχει λύσει τη σιωπή του, είναι σπάνιες οι συνεντεύξεις του στο παρελθόν. Έλυσε το στόμα του και μίλησε στο ΚΡΑΣ. Αύριο επίσης στο ΚΡΑΣ θα διαβάσετε. Κοιτάξτε να δείτε, κατέβηκα στο downtown της Λιφάδας και όχι μόνο και άρχισα να ψάχνω αυτή την υπόθεση Καρούζος. Ήθελα να βοηθήσω λίγο τον επίμονο κυπουρό, τον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίος ψάχνει αυτή την ιστορία και βρίσκεται σε ένα μπράντεφερ με μεγαλόσχημους της πολιτικής. Και έχω γράψει ένα κομμάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, ειλικρινά σας μιλάω. Και ακόμη θα βρείτε μέσα συνεντεύξεις, πάρα πολλές συνεντεύξεις. Πολύ δυνατές συνεντεύξεις.
Επίσης θέλω να πω, ναι, είναι το Καρούζος Λόντρι. Επίσης έχω ένα θέμα. Πρέπει να ξέρετε ότι ο κύριος Λοβέρδος, δεν ξέρω γιατί το έκανε, υποθέτω, έχει γράψει ένα απόρριτο ημερολόγιο ο κύριος Λοβέρδος. Κρατούσε σημειώσεις. Αυτό είναι ο κύριος Ρουμελιώτης. Ο κύριος Ρουμελιώτης μας είπε πόσα έγγραφα κατέθεσε στον κύριο Πεπόνη συνοδεύοντας την κατάθεσή του. Ποια είναι αυτά? Διότι δεν πας στον Πεπόνη και λες ό,τι θέλεις. Δεν λες, ας πούμε, για τις ευθύνες του πρώην Πρωθυπουργού και δεν έχει στοιχεία. Έχει δώσει χαρτιά. Εγώ αυτά τα χαρτιά βάζω. Και επίσης λέει γιατί ξαφνικά μας αγάπησε ένας Γάλλος ο Ντομινίκ και φώναζε, ας πούμε, Παπανδρέου, Παπανδρέου, αναδιάρθρωση. Δεν γίνεται ξαφνικά να σε αγαπήσει ο Ντομινίκ. Ο Ντομινίκ αγαπάει άλλα πλάσματα. Καταλάβατε τώρα. Ξαφνικά αγάπησε την Ελλάδα. Εντάξει, είναι φιλέλληνα, αλλά εντάξει, δεν... και στη Γλυφάδα που ήρθε για business ήρθε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο Λοβέρδος έγραψε ένα απόρριτο ημερολόγιο στο οποίο δίνει τους συντρόφους του, όλους. Τον πήγε σε ένα δικηγόρο. Εμείς το πήραμε, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος από το δικηγόρο, αλλά δεν ήθελα να το δημοσιεύσω χωρίς να έχω επιβεβαίωση του ανδρός. Έτσι λοιπόν ένας διακεκριμένος συνάδελφος που έγραψε το θέμα, ο κύριος Κοτάκης, πολύ γνωστός δημοσιογράφος στην Ελλάδα, ζήτησε από τον κύριο Λοβέρδο να το επιβεβαιώσει, τουλάχιστον ως πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση μας, και τα επιβεβαίωσε. Επίσης αύριο έχω ένα θέμα με τον κύριο Χρήστο Παπά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, τον οποίον πολλοί σχολιάζουν στα διάφορα κανάλια, και ο οποίος ανοίγει, αν θέλετε, ένα θέμα. Τώρα μου έβαλε στο Μητροπολίτη Πειραιώς που έχω, ρε καλοκαιρινέ. Ναι, έχω το Μητροπολίτη Πειραιώς, ο οποίος, να μην πάμε στο πύρτο εξώτερον από τώρα, άσε να κυκλοφορήσει πρώτα το περιοδικό, να διαβάσουν τη συνέντευξη, να δούνε τι λέει για όλους τους επώνυμους και ανώνυμους των Αθηνών και για τους ομοφυλόφιλους και για όλα, και μετά να γίνει. Και για αυτή τη συνέντευξη προβληματίστηκα, αν πρέπει να τη βάλω. Την έβαλα τελικά, του Μπότσαρη είναι. Τι να κάνω εγώ, τον βρήκε ο Σωτήρης ο Μπότσαρης, τον βρήκε λίγο μπόσικο το Μητροπολίτη, δεν θέλω γελάκια, τον βρήκε μπόσικο και τόσο μια συνέντευξη, η οποία από αύριο θα έχουμε προβλήματα σε όλο το διαδίκτυο. Εντάξει, σας έλεγα για τον κύριο Παπά. Κύριος Παπάς, θέτει ένα θέμα, το οποίο εγώ το θεωρώ, αν συμβαίνει στην πραγματικότητα, γιατί ο καθένας σε αυτή τη ζωή λέει την ιστορία του και την εκδοχή του. Λέει ότι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, και δεν ξέρω μήπως παρακολουθούνται κι άλλοι, παρακολουθούνται από την ΕΥΠ, η οποία ψάχνει ροζ ιστορίες, γκομενελίκια και σκάνδαλα. Δεν ξέρω αν θα το διαψεύσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά δεν νομίζω ότι ξύπνησε το πρωί ο βουλευτής την ώρα που έπινε τον καφέ του ή έκανε το τσιγάρο του, δεν ξέρω αν καπνίζει, και είπε με παρακολουθεί από κάτω η ΕΥΠ και ψάχνει να δει την κόμενα έχω ή αν έχω εξωσυγικές δραστηριότητες ή οτιδήποτε. Και λέει και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία άπτονται και των διεθνών σχέσεων της χώρας, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας πάω πολύ γρήγορα και για δύο λεπτά στην επικαιρότητα σήμερα, να σταχυολογήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Ο κύριος Σκουβέλης δείχνει ότι το τραβάνε από παντού. Έλα βρε Φώτη μου, έλα και ψήφισε τα όλα, έλα βρε Φώτη μου. Δεν μπορεί να είναι η δημοσιονομική προσαρμογή αναγεννησιακή και τα εργασιακά μεσαίωνας. Έλα βρε Φώτη μου, έλα εισάρκαν μίαν όλα, ένα ψηφουλάκι να... Όχι, δεν πάω, θέλω αστερίσκο, θα ψηφίσω παρόν, οσί παρόν και τέτοια. Δεν έχω τίποτα με τον άντρα, τον οποίο θεωρώ τζέντλεμαν κατά τα άλλα και τον γνωρίζω από το παρελθόν και πολύ καλό νομικός. Αλλά, ρε παιδιά, δεν παρατάμε το θέατρο. Δεν παρατάμε αυτό το θέατρο. Διότι έχω την αίσθηση, κυρίες και κύριοι, το είπα το πρωί, είπα ότι είναι όνειρο. Ναι, όνειρο το έχω δει. Μήπως οι τριβές αυτές οφείλονται στις ιδιωτικοποιήσεις, στις αποκρατικοποιήσεις. Μήπως μεταξύ των εταίρων των κυβερνητικών υπάρχουν διαφωνίες για το πού θα πουληθεί τι και πόσο. Και αν θα είναι δικός μας ο άνθρωπος αυτός ή θα μετέχει ο δικός μας. Π.χ. 1-2 χ. Ας πούμε, μήπως ο ΠΑΠ δημιουργεί την αίσθηση και εδώ και στο εξωτερικό ότι παραπέει μια κυβέρνηση η οποία σχηματίζεται από το 48% του ελληνικού λαού. Και όλη η ιστορία, ξέρετε κάτι, ο Ιγνατίου το είπε από την... στο Μέγκα πριν από λίγο. Είπε ότι έχει τελειώσει η ιστορία. Η Τρόικα δεν έχει καμία διαφωνία με την ελληνική κυβέρνηση. Πλακώνται μεταξύ τους εδώ. Ως συνήθως Έλληνες. Μπουλουκ θέατρο.
πλακώνεται εδώ πέρα. Και στην Ουάσιγκτον λένε έχει τελειώσει η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Το πόσο παρακάτω θα πάμε δεν ξέρω. Μήπως δω καμιά χαλάρα και τραβηχτεί. Κατά το Φεβρουάριο κάτι ακούω. Παλιός εγώ στα πρακτορλίγια και στα ρεπορτάζ. Κάτι ακούω, κάτι Φεβρουάριο επικίνδυνος και τέτοια. Και θέλω να τον δείτε τον Ιγνάτιο. Ένα λεπτό είναι. Πριν πάω στον καλεσμένο μου που έχει ειδικό βάρος και ενδιαφέρον απόψε. Θέλω να δείτε τον Ιγνάτιο τι μετέδωσε. Μετέδωσε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να είναι και βιώσιμο το χρέος, θέλει να ακούσει την Τρόικα. Εδώ πέρα οι Γερμανοί διαψεύδουν ότι υπάρχει επιμήκυνση. Διαψεύδουν ουσιαστικά ότι θα δώσουν άλλα 17 δις για να πάμε δύο χρόνια παρακάτω. Ο Σόιμπλε λέει ότι αυτό είναι στο μυαλό μας. Δηλαδή το ονειρευόμαστε. Το έχουμε στο μυαλό μας, είναι η επιθυμία μας, ο διακαής πόθος μας. Αλλά δεν υπάρχει. Εγώ ξέρω όμως το εξής, εσωτερικά. Και το ξέρω καλά αυτό. Με τη Μέρκελ έγινε μια κουβέντα να μην τεθεί στο τραπέζι επάνω το χαρτί που λέει ότι θα ανοίξει ειδικό λογαριασμό στην ΕΚΤ. Έγινε μια ειδική κουβέντα. Αυτά που λέει το Πασόκ είχαν τελειώσει πριν από 5 μέρες. Τώρα γιατί ξαναβγήκανε με το χαρτί από το Πασόκ δεν ξέρω. Εωρείται όμως το αίτημα των Γερμανών. Βλέπω Μιχάλη Ιγνατίου και γυρνάω αμέσως στον καλεσμένο μας. Εδώ θεωρούν ότι έχει επιτευχθεί η συμφωνία της Τρόικα με την ελληνική κυβέρνηση και ότι οι διαφωνίες είναι μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, όχι μεταξύ της Τρόικα και της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΜΕΚΑ, οι εκπρόσωποι των δανειστών αναμένουν πλέον την τελική απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση για το τι θα πράξει μετά την άρνηση της Δημάρ να ψηφίσει τα μέτρα. Στο Ταμείο ειδικά πιστεύουν ότι άλλα είναι τα σοβαρά θέματα και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τα πραγματικά προβλήματα είναι το χρέος, η βιωσιμότητά του και η επιπλέον χρηματοδότηση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα ποσά που απαιτούνται είναι σημαντικά και τονίστηκε χαρακτηριστικά στο ΜΕΚΑ ότι το ποσό της χρηματοδότησης αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με το πακέτο των μέτρων. Το Ταμείο Όλγα ξεκαθάρισε στους Ευρωπαίους ότι για το θέμα της επιπλέον χρηματοδότησης δεν παίζει ρόλο το ίδιο και όλα τα χρήματα πρέπει να τα δώσουν αυτοί. Τα στελέχη του Ταμείου επίσης θεωρούν εξαιρετικά σημαντικές τις συζητήσεις που διεξάγονται σήμερα στις Βρυξέλλες και στις οποίες λαμβάνει μέρος ο κύριος Τόμσεν για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, μας λένε, και η εκταμείευση της δόσης πριν από τις 15 Νοεμβρίου πρέπει να υπάρξουν σήμερα αποφάσεις. Διαφορετικά, όπως τονίστηκε στο ΜΕΚΑ, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Επίσης, τα στελέχη του Ταμείου πιστεύουν ότι αν δεν υπάρξει σύγκληση των απόψεων των κυβερνητικών εταίρων, δεν θα προχωρήσει τίποτα και δεν θα εκταμιευθεί καμία δόση μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, κοντά σας σήμερα ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος, ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής, με τον οποίο ελπίζω να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία όπως και στο παρελθόν. Ελπίζω. Θέλω να σας πω βέβαια ότι πριν από λίγο είδα πλάνα ότι πολιορκείται αυτό το θέατρο που παίζει το έργο Corpus Christi. Θέλω να σας πω το εξής, έχουν πάει οι παραεκκλησιαστικές οργανώσεις εκεί, τα 3 εξάρια, τα 7 εξάρια και όλα αυτά. Θέλω να σας πω το εξής, το έργο όπως ζήτησα να μάθω, μου είπαν ότι λέει περίπου ότι υπάρχει πιθανότητα να ήταν ο Ιησούς μεταξύ ομοφιλοφίλων ή ο ίδιος, κάτι τέτοιο άκουσα. Ρητός το λέει. Ξεκάθαρα το λέει το έργο. Ξεκάθαρα. Εγώ θέλω να σας πω το εξής πράγμα. Είμαι εναντίον όλων των εκδηλώσεων κατά έργων τέχνης. Είμαι εναντίον όλων των εκδηλώσεων και του καψίματος βιβλίων. Θέλω να πω όμως το εξής πράγμα. Δεν ξέρω αν ο Ιησούς ήταν πολύ άνδρας, ήταν θεός ή μη θεός, άνθρωπος, θεάνθρωπος, ομοφιλόφιλος. Εγώ ξέρω, κυρίες και κύριοι, ότι επειδή χειρουργήθηκα 2 φορές τώρα το καλοκαίρι, στα μάτια μου έπιασα τον εαυτό μου να πηγαίνει στην εκκλησία μου και να παρακαλεί γονατιστός. Συνήθως στο μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου δεν έχω καμία τάση για εκκλησιασμός. Έπιασα όμως, επειδή είχα χάσει το φως μου όλο το καλοκαίρι, έπιασα τον εαυτό μου και επειδή φοβόμουν πάρα πολύ, έπιασα τον εαυτό μου
να είναι γονατιστός στην Εκκλησία. Τώρα, αν ο Ιησούς ήταν Θεός, Θεάνθρωπος ή οτιδήποτε, δεν το ξέρω, θα το μάθω ίσως μετά θανάτων. Αλλά τώρα τα υπόλοιπα, γενικά είμαι κατά των διαδηλώσεων δηλαδή και των επιθέσεων εναντίον καλλιτεχνών που εκφράζονται ελευθέρως και δείχνουν την ψυχή τους, το μυαλό τους, αν θέλετε, και τις σχέσεις τους με τον άνθρωπο και την αξία του ανθρώπου και του Θεού. Πάω λοιπόν στον κύριο Μιχαλολιάκο, δεν είδα όμως Χρυσή Αυγή απ' έξω. Μάλιστα. Και έχω δει, με συγχωρείτε, την προηγούμενη φορά ότι συμμετείχατε. Όχι. Είχαν πάει οι βουλευτές μας. Θέλω όμως να τοποθετηθώ πρώτα στο εξής θέμα. Το να κλονίζεις την πίστη ενός ολόκληρου λαού, όπως συνέβη στην προσωπική σας περίσταση. Που εντάξει, εγώ πάνε, είχα ένα προσωπικό πρόβλημα. Ναι, δεν και απευθύνθηκα. Όλοι έχουν κάποια προσωπικά προβλήματα. Όλοι έχουν κάποια προσωπικά προβλήματα. Ναι. Όλοι έχουν κάποια ελπίδα. Αυτή είναι, με αυτή την πίστη είναι ζυμωμένος ένας ολόκληρος λαός. Και όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα, αυτή η πίστη και ο σεβασμός αυτή την πίστη πρέπει να προστατεύεται. Εδώ υπάρχει μία πρόκληση. Προστατεύεται και η ελευθερία της έκφρασης. Υπάρχει μία πρόκληση. Μπορούσαν να κάνουν την παράσταση αυτή, να μην τη διαφημίσουν κατά τον τρόπο που τη διαφήμισαν, να μην την προβάλλουν προκλητικά κατά τον τρόπο την οποία προκάλεσαν. Τώρα, εις ό,τι αφορά την παρουσία. Αγαπητέ Νίκο, θα διαφωνήσω μαζί σου. Εσύ θέλεις ελευθερία έκφρασης για το κόμμα σου. Θέλεις. Θέλω, ναι. Θέλεις. Ναι. Αισθάνεσαι αποκλεισμένος όταν δεν σε βγάζει ένα κανάλι. Είμαι. Είσαι. Αισθάνεσαι σαν άνθρωπος. Όταν το βράδυ πας στο σπίτι σου, δεν αισθάνεσαι ότι κάποιος σε θεωρεί πολίτη δεύτερης κατηγορίας. Έτσι. Είναι διαφορετικό επομένως, το πράγμα μας. Επομένως, γιατί να μην αισθάνεται και ο καλλιτέχνης, ο οποίος θέλει να πει, να σου πω ακόμα και την αρλούμπα του. Ωραία. Μπορεί να θέλει να δείξει και την αθελία. Να το κάνει σε στενό κύκλο. Μπορεί να τον θεωρεί τέχνη. Να το κάνει σε στενό κύκλο. Δεν μπορεί να το κάνει. Εσύ μπορεί να το κάνει. Εσύ σε στενό κύκλο μπορεί να λειτουργήσει. Εγώ κάνω πολιτική. Εγώ κάνω πολιτική. Εντάξει, και αυτό κάνει τέχνη σου λέει. Ναι, μα η τέχνη αυτού του είδους είναι γνωστό και είναι δεδομένο. Πες μου κάτι, μορφωμένος άνθρωπος. Είναι περιθωριοποιημένη. Κρίνεται. Μπορεί κάποιος να σου πει ότι δεν είσαι καλός πολιτικός. Δεν έχεις πάρει καλές αποφάσεις. Όχι, μπορεί να μου πει κάποιος. Το λένε όλοι. Από παιδί έχεις κρίνει κακές αποφάσεις πολιτικές. Βεβαίως και έχω κρίνει. Και γιατί να μην κρυθεί λοιπόν ένα έργο τέχνης ότι είναι κακό ή καλό, είναι μια μπουρδα μπουρδολογία. Είναι μια μπουρδολογία. Ακριβώς. Η οποία το μοναδικό σκοπό που είχε. Ποιο κοινό, δεν υπάρχει κοινό για αυτό το πράγμα. Μήπως η συμμετοχή της Χρυσής Αυγής είναι too much. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, μπορεί too much, να θέλουν οι άνθρωποι να πάνε να πούνε ότι. Θα σας πω λεπτομέρειες ότι το θέμα καταρχάς εμείς δεν το είδαμε από θρησκευτικής πλευράς. Σεβόμαστε την άνεξη θρησκεία. Δεν σεβόμαστε όμως την ύβρη κατά του κυρίαρχου θρησκευτικού φρονήματος των Ελλήνων, όπως και το Σύνταγμα το προβλέπει. Εάν κάποιος βγει στο Σύνταγμα και βάλει ένα σταυρό κάτω και τον πατάει, αυτό είναι παράνομο, όπως ξέρετε. Παλιότερα, κύριε Μιχαλολιάκο, λέγανε ότι εσείς έχετε κάποιες απόψεις γύρω από τους 12 θεϊστές, είναι αλήθεια? Είχα δημοσιεύσει κάποια πείματα σε νεαρά ηλικία κλπ. Για την αρχαία ελληνική θρησκεία που η οποία αναφερόταν, αλλά ήταν τελείως διαφορετικό πράγμα. Δεν ήταν υβριστικά, δεν ήταν τίποτε. Απλά ήταν πείματα ανάλογα που έχουν γράψει. Άπεγε απεμού η σύγκριση, έτσι. Ο Κωστής Παλαμάς, ο Σικελιανός, ο οποίος είχε κάνει την εκκλησία και τα λοιπά. Συμμετοχή είχε ποτέ σε 12 θεϊσμό? Όχι, όχι, δεν είχα ποτέ καμία συμμετοχή. Και δεν σέβομαι, κοιτάξτε, σέβομαι αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι. Πιστεύουν στους 12 θεούς, ναι, τους σέβομαι. Νομίζω όμως, νομίζω όχι τους 12 θεούς, είμαι συγκεκριμένος, γιατί ήταν η εθνική θρησκεία των Ελλήνων. Πιστεύω όμως ότι είναι πάρα πολύ ρομαντική, ότι ο ελληνισμός έχει ζυμωθεί 2.000 χρόνια με τον ελληνισμό. Με τον χριστιανισμό. Με τον χριστιανισμό, με συγχωρείτε. Ναι, με τον χριστιανισμό. Και δεν είναι δυνατόν να πας στον Παρθενώνα παρά μέσω της Αγίας Σοφίας. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή είναι η ιστορία του λαού μας. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί φεύγουμε από το θέμα μας, αλλά θα πήγουμε... αξίζει τον κόπο, γιατί ήταν, όπως είπε ο αγαπητός κύριος. Δεν είδα πλάνα, πλάνα θέλω, δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή απόψε. Μου... Εγώ έχω την αίσθηση ότι τους μαζεύεις. Εγώ νιώθω ότι ανεβαίνει το κόμμα σου, ναι, παίρνει πλατύτερες διαστάσεις στην ελληνική κοινωνία και μαζεύεις
Δηλαδή βλέπω ότι στη δεύτερη φάση αυτής της ιστορίας η Χρυσή Αυγή δεν συμμετέχει. Αυτό είναι εντολή δική σου, είναι εντολή Σόφρονος, μεγαλύτερου των νεοτέρων. Δια της μελέτης λοιπόν όπως έθεσε όχι, ο Γράφης. Όχι, είναι δική σου οδηγία να μην παραπόψε. Μα δεν είχαμε πρόσκληση. Την προηγούμενη φορά είχαμε γιατί πρόσκληση. Είχατε πρόσκληση την δεν είχαμε φορά. Πάει μέλη. Σιγά που θα σας έστελνε ναι, η κυρία Παναγωγούλου και όχι Παναγωγούλου, δεν καταλάβατε. Να τελειώσω όμως αυτό. Διεπίστωσα αγαπητέ Τάσο ότι ο ελληνισμός είχε ήδη συγκλονιστήσει θέμελα, είχε χάσει τις πατρογονικές του αξίες πολύ πρώτη της ελεύσεως του χριστιανισμού. Δηλαδή το 2ο-3ο αιώνα δεν υπήρχε η αρχαία λατρεία ας πούμε, του 4ου ή του 5ου π.Χ. αιώνα. Ήδη είχαν εισβάλει ανατολίτικες θρησκείες εδώ, είχε χάσει ο ελληνισμός τον εαυτό του. Και ήρθε κατά κάποιο τρόπο μέσω του Βυζαντίου σαν μια ηλεκτροφική δύναμη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όπως διαμορφώθηκε. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν σας απάντησε. Εσύ και η οργάνωση τιμάς το κυρίαρχο θρησκευτικό αίσθημα. Ναι. Εμείς πήγανε βουλευτές, ναι. Γιατί θα πηγαίναν βουλευτές και από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Δεν χτυπήσανε κανέναν, δεν σπάσαν καμία πόρτα. Εκείνοι ένιωσαν τρόμο. Τι να κάνω, μπορεί είδα να... ότι μπορεί είπαν να... σε διάφορα πάνελ, νιώσαμε ένα τρόμο. Μέλη της Χρυσής Αυγής ήτανε να πάνε, ναι. Αφού θέλετε να σας το πω, θα το πω ευθέως. Του σταματήσαμε εμείς, διότι είχαμε την πληροφόρηση και την δεδομένη, φαινότανε δηλαδή, mm-hmm. ότι θα γινόντουσαν μαζικές προσαγωγές και μείναν μόνο οι βουλευτές για να δώσουν μια εγκυρότητα στη διαμαρτυρία αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Η Χρυσή Αυγή λοιπόν πηγαίνει να προστατεύσει το κυρίαρχο θρησκευτικό αίσθημα, την κυρίαρχη, να συμπαρασταθεί. Την κυρίαρχη θρησκεία να συμπαρασταθεί. Θέλω να σου πω όμως κάτι. Εδώ έρχεται σε σύγκρουση κάτι. Εγώ βλέπω σε εκπομπές επικαιρότητας και έρευνας ανθρώπους, δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνες, ξένους, που μιλάνε για σουγιαδιάσματα, δείχνουν το πρόσωπό τους εδώ και έχω μια απορία. Μπορεί αυτό να ευθυγραμμιστεί με το κυρίαρχο δικό μας θρησκευτικό αίσθημα, το αγάπα των πλησίων σου σε αυτόν, ότι αν σε χτυπήσει κάποιος γύρω από την άλλη μεριά που λέει και ο Χριστός. Ζούμε βέβαια σε περίεργους καιρούς, θα μου πεις, εντάξει έχουμε μεγαλώσει και τα ξέρουμε, αλλά όχι, από τη μια μεριά χριστιανοί και από την άλλη πρόσεξε εκδηλώσεις βίας και μάλιστα θέλω να πω κάτι, δεν σε προβοκάρω. Όχι, πες ό,τι θέλετε. Μαζεύεις πολλές εκδηλώσεις εκ των υστέρων. Βλέπω ότι μαζεύεις εκδηλώσεις εκ των υστέρων. Τι εννοείται μαζεύω. Μαζεύεις, δηλαδή όταν δεις κάτι το διορθώνεις καταρχάς εσύ με δηλώσεις σου. Το περιορίζεται. Ναι. Το περιορίζεις. Είναι κάτι που ενδεχομένως σε ενοχλεί και σένα. Ναι. Η ελληνική κοινωνία βράζει. Είναι γεγονός. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί εκ του μικρού βλέπουμε και το μεγάλο, εξώνυχος τον Λέοντα. Λοιπόν, πιάσανε στη Λάρισα δύο τύπους, οι οποίοι φορούσαν μπλουζάκια Χρυσή Αυγή, είχαν χτυπήσει έναν Πακιστανό και του είχαν πάρει 150 ευρώ. Ο ένας ήταν Αθήγανος και ο άλλος σε σημασμένο κλεφτρώνει. Όποιος δηλαδή θέλει να βγάλει τον πόνο του αυτή τη στιγμή, έχει γίνει μόδα η Χρυσή Αυγή ή... με πονηρό τρόπο. Μεγάλη κουβέντα που λες. Όχι, είναι η αλήθεια. Απόψε το βράδυ. Είναι η αλήθεια. Πέμπτη βράδυ λες πολύ μεγάλη κουβέντα. Πήγανε σε γειτονιά. Ότι έχει γίνει μόδα η Χρυσή Αυγή. Ναι. Κάποιος βάζει την μπλούζα της Χρυσής Αυγής. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν. Βγαίνει και κάνει μια ιστορία η οποία μπαίνει στο αστυνομικό δελτίο. Πήγανε σε γειτονιά των Αθηνών. Δεν θέλεις να καλύψεις άλλες εκδηλώσεις νηστείων μελών σου. Πιάσανε αυτό. Τους πιάσανε. Λέω, δεν το λες αυτό για να συγκαλύψεις άλλες εκδηλώσεις νησίων μελών. Σας πληροφορώ ότι σε γειτονιά των Αθηνών πήγανε τύποι πάλι ως χρυσαυγίτες δήθεν σε καφετέριες και καταστήματα για να πρέπει πάρουν να το περιορίσω, προστασία. Μισόλεπτο, και πέσανε μισόλεπτο. Πάνω σε ένα δικό μας άνθρωπο ο οποίος μας ειδοποίησε και τα λοιπά. Γίνονται προβοκάτσιες. Υπάρχει μία εικόνα. Προβοκάτσιες ή απλώς επειδή δράει η Χρυσή Αυγή σε διάφορα σημεία της χώρας έντονα. Αυτή τη στιγμή και έχουμε κάποιοι άλλοι μπαίνουν. Και πολιτική όχι, νομίζω ότι πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να βρεις έναν τρόπο οργανωτικό. Υπάρχει όλα αυτά μια εικόνα εκλείψουν. Επιθετικότητας. Όχι. Της Χρυσής Αυγής και από την άλλη μεριά θα την εκφράσω και με λέξη όταν ένας άνθρωπος δικός σας, βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου είπε ότι βρισκόμαστε σε εμφύλιο. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι βρισκόμαστε σε εμφύλιο. Ευχαριστώ βράδυ... πάρα πολύ. Ευχαριστώ όχι, πάρα πολύ όχι, γιατί χθες το βράδυ είδα ότι είπες όχι εμείς δεν είμαστε υπέρ του εμφυλίου και ήθελα ευχαριστώ να σε ρωτήσω ο Τάσος έσπευσε. Ναι, ναι. Ο Παναγιώταρος τον οποίον είχα δώσει μια εκπομπή, ένας μορφωμένος άνθρωπος. Ο οποίος όμως έχει και το ενθουσιώδες της ηλικίας του και νομίζω ότι είναι και too much και περβαίνει και όρια. Μίλησε για έναν εμφύλιο που στο BBC, όχι στο Κόντρα,
ναι, ούτε σε κάποιο άλλο κανάλι. Ήταν μια σε διεθνές δίκτυο. Λοιπόν, ήταν μια συνέντευξη λοιπόν στον BBC όπου τον. Και χθες είδα ότι το μάζεψε. Και ενώ ήσουν σε επίθεση εναντίον του ανθρώπου εκεί του συναδέλφου. Το μάζεψε και ο ίδιος ο Παναγιώτερος και έδωσε διευκρινήσεις. Διότι ρωτούσε τον BBC αν γίνονται διάφορα επεισόδια κτλ. Ναι. Και είπε ότι βρισκόμαστε, χρησιμοποίησε όντως τη λέξη, σχεδόν σε εμφύλιο πόλεμο. Δεν εννοούσε. Σε μία μορφή, είπε. Σε μία μορφή. Σε μία μορφή εμφύλιο πόλεμου. Είπε. Επειδή καλούμε, εκπροσωπώντας πιστεύω ένα μικρό μέρος του ελληνικού λαού να πάρω θέση. Γιατί τα 500 χιλιάρια που πήρε σε ψήφους. Μικρό είναι, ναι, τέλος πάντων, γιατί, μεγάλο, δεν ξέρω τι θα δηλαδή είναι. Δηλαδή έχετε αρχίσει. Μήπως έχετε αποκτήσει καμία λαζονία, κύριε. Καμία λαζονία, μικρό είπα. Α, λέω γιατί βλέπω επειδή ανεβαίνετε. Ναι, 14 και 12 και 16 λοιπόν, και 9 και. Πρέπει, επειδή δεχόμαστε προκλήσεις, ναι, σας πληροφορώ, σε όλη την Ελλάδα, στα γραφεία μας, πάνε τα σπάνε βράδυ, οργανώνουν αντισυγκεντρώσεις. Και γιατί δεν τραβάτε φωτογραφίες να τα στείλετε σε όλα τα κανάλια. Έχουν. Γιατί δεν βγάζετε δελτία τύπου. Πιάσει, ποιο σας είπε. Σας έχουν πιάσει. Έχετε στείλει. Έχουν γίνει δικογραφίες και στην Πάτρα και στις Σέρες κτλ. Λοιπόν, κάποιοι όντως, οι καιροί είναι πονηροί, καλλιεργούν το κλίμα. Έχεις γραφεία σε όλη την Ελλάδα πλέον. Σχεδόν ναι. Σχεδόν, και στα χωριά έχεις πάει δηλαδή. Όχι, στα χωριά δεν πάμε γιατί θέλουμε να το ελέγξουμε το πράγμα. Εάν στον καθέναν δώσουμε τη δυνατότητα να βάλει μια ταμπέλα Χρυσή Αυγή, δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Καλά, αυτό το μαύρο χρώμα γιατί δεν του βάζεις και να πουά μέσα, ας πούμε, όλο μαύρο, μαύρο. Κάτσε, εντάξει, δεν σου λέω. Ο άλλος διάλεξε το κόκκινο. Ο κομμουνισμός διάλεξε το κόκκινο, λέει, γιατί είναι το χρώμα της φωτιάς. Οι άλλοι διάλεξαν το πράσινο γιατί ήταν η ελπίδα, την είδαμε. Οι άλλοι το γαλάζιο γιατί είναι ήρεμοι. Εντάξει, εσείς το μαύρο χρώμα, δυνατό είναι το μαύρο. Αλλά είναι και λίγο έτσι. Και εσείς μαύρο φοράτε. Σήμερα ναι, επειδή σε είχα καλεσμένο, έβαλα και λίγο λευκό. Λοιπόν, για λέγε μου. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι κάνουμε αίσθηση. Ομάδες δικές σας δηλαδή δεν συμμετέχουν σε επεισόδια, σε βανδαλισμού, σε επιθέσεις κατά. Και αυτά που δείχνουν τα κανάλια τι είναι. Κάτσε, μόνο σε γυρία διάφορες κοινωνίες έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Όπου Νίκο, έχουν... Νίκο, έτσι πριν σε ξέρω χρόνια. Αυτά τα γυρίζει ο Σπίλμπερκ που στέλνει, που παίζει το Μέκα. Καλά, το ίδιο πλάνο παίζει κάθε με βράδυ. Με την Αναξαγόρα βλέπανε τους μαυροντημένους που δίθεν σκοτώσανε τον Ιρακινό. Όχι, με τους δύο πάγκους δείχνουν. Κάθε βράδυ βλέπω τους δύο πάγκους. Βλέπω την κλωτσάβου, σηκώνεται και κάνει ο άλλος την έτσι την κλωτσάβου. Αυτό βλέπω συνέχεια. Αλλά αυτό είναι του Σπίλμπερκ ή είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θέλω να πω και να δώσω και μια γραμμή από τη δυνατότητα που μου δίνεται. Μακριά οι σκέψεις από τον οποιοδήποτε σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που περνάει η πατρίδα μας, από την οποιαδήποτε μορφή εμφυλίου πολέμου. Θα είναι. Ξαναπες το παρακαλώ να κρατηθεί στο αρχείο. Μακριά από την οποιαδήποτε σκέψη εμφυλίου πολέμου. Ναι. Θα είναι σαν να βάζουμε τα χέρια μας, να βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι. Γιατί πολλοί σας έχουν έτοιμους είναι... να κηρύξετε εμφύλιο κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ελληνισμός, από αρχαιοτά των χρόνων δηλαδή, έχει πληρώσει αυτό το διχασμό. Όχι στο διχασμό. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Άρα ο γραμματέας έρει τον Παναγιώταρο. Δεν τον έρει, δηλαδή. Τον αποσαφηνίζω και το διευκρινίζω. Εντάξει. Και μάλιστα πιστεύω ότι όλη η καλή ενέργεια αυτού του κλίματος περί εμφυλίου πολέμου λειτουργεί από προσανατολιστικά. Για τα μέτρα, λέμε, για το μνημόνιο, το λέμε, τον για όλα αυτά τα. Όχι, λειτουργεί λέω φιλολογία αυτή, αυτού ναι, του πράγματος. Αλλά ειδικά αυτή την εποχή, όπως το είπες προηγουμένως, λοιπόν, μην φοβίζουμε τον κόσμο. Το θέμα είναι. Εμφύλιος γιο, ξεχάστε εδώ το. Εδώ πουλάνε την πατρίδα. Ξανά να μην πω τι είμαστε, όπως το 40-44, όχι, τέρμα. Μα τέρμα. Δεν θα είχαμε εμφύλιο αν αφήναν τον πλαστήρα. Έτσι. Δεν τον αφήσαν τον πλαστήρα. Για να ρωτήσω κάτι. Ο πλαστήρας είχε τη δύναμη και την ισχύ το 46 να μην γίνει εμφύλιος πόλεμος. Θέλω να και έβγαλε ένα έγγραφο η Intelligence Service και τον τέλειωσε και πέσανε οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι από την άλλη πλευρά. Δεν τους απαγόρευσαν. Αυτό το μαγαζί ήταν όλο Αμερικανούς, Άγγλους, Ρώσους, ναι. Γάλλους, ακριβώς. Γερμανούς. Και μας βάλανε και σκοτωθήκανε. Αληθεύει. Και φτάσαμε στη χειρότερη θέση. Θέλω να μου πεις κάτι. Αν αφήνανε πάλι τον πλαστήρα το 52 να κάνει την εθνική συμφιλίωση, αλλά τι γινόταν τότε. Ήταν ο χωροφύλακας. Δεν ξέρουν ιστορία. Ήταν ο χωροφύλακας. Και εσύ από το μεταξά μέχρι σήμερα διάφορα. Φακέλωνε τον κάθε φουκαρά που διάβαζε τα νέα ότι είναι κομμουνιστής και δεν μπορούσε να πάει να βρει μια δουλειά, τον κυνηγούσανε. Αυτό ήταν το κράτος το ελληνικό του ψυχρού πολέμου. Το οποίο ευθύνεται για πολλά. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα,
Μισό λεπτό. Έλα. Υπάρχει ένα θέμα των μεταναστών. Μάλιστα. Υπάρχει το θέμα, το ξέρουμε όλοι. Και όλοι το αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και ύστερα, μισό λεπτό. Να πω την ερώτησή μου. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Κακώς δεν φυλάξαν τα σύνορα, κακώς μπήκαν και όλα αυτά. Αλλά η αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι με τη βία και την απειλή, γιατί έφτασε βουλευτή σα να ρωτήσει το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου εάν υπάρχουν αλλοδαποί φοιτητέ. Σε τι ποσοστό. Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι, σε ποια ευγένεια είναι αυτή η ερώτηση. Έχουν καταλάβει τι θέσει στη φοιτητική αιστεία. Διότι υπάρχουν ελληνικέ οικογένειε σήμερα, οι οποίε. Όχι αν είναι φοιτητέ για την αιστεία, μόνο για την αιστεία, βεβαίω. Όχι για, για το αν είναι φοιτητέ. Δεν στέλνουν τα παιδιά του να σπουδάσουν, γιατί δεν έχουν χρήματα να του πληρώσουν το ενίκιο. Και πιστεύω ότι οι Έλληνε φορολογούμενοι, οι Έλληνε πολίτε, προηγούνται των αλλοδαπών στον τόπο αυτό. Όπω ξέρετε, υπάρχουν αυτό διακρατικές συμφωνίε για του φοιτητέ του ξένου. Και υπάρχουν και από την άλλη μεριά και άνθρωποι ικανοί που μπόρεσαν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Όχι. Μιλά συνέχεια και λες δύο πράγματα τα οποία μου έκανε εντύπωση. Συνέχεια φωνάζεις και θέλω να το πεις και εδώ. Δεν είμαι, λες, ρατσιστής. Ναι. Το λες. Σε όλες τις εκπομπές. Δεν είμαι ρατσιστής. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, αρχή σοφίας η ονομάτων επίσκεψης. Ναι, τι εννοείται ρατσισμό. Λοιπόν, πιστεύω στην ενέργεια. Εννοώ ρατσισμό ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε τον Πακιστανό να πούμε να τον κάνουμε κομμάτια, επειδή είναι από το Πακιστάν και είναι μελαψούλη. Όχι. Γιατί έχει τον ίδιο αιματοκρίτη με εμάς. Αλλά θα σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Πώς λύνεται το πρόβλημα με τους λαθρομετανάστες. Αντί να τους αφήνουμε, να σας πω κάτι. Πώς θα τους διώξεις. Πώς θα βγάλεις ένα εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο από την Ελλάδα. Ωραία, το μεγάλο τι θα σφαγές θα γίνουν, τι θα γίνουν. Όχι, όχι. Όχι. Το, όχι. Μεγάλο πρόβλημα που έχουν, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν είναι λένε, δεν έχουν χαρτιά, δεν μας λένε από πού είναι. Εγώ διάβαζα τους καταβλισμούς που έχει κάνει η Τουρκία τώρα για τους Σύρους. Έχει μοιράσει κάτι αντίσκηνα, έχει βάλει μια, ένα καζάνι και καραβάνα. Βάλ τους στο Θεσσαλικό κάμπο ή σε ένα βουνό. Ένα εκατομμύριο εκεί, 500.000. Να φάνε ένα μήνα, ας πούμε, το φαΐ το ελληνικό τους τη... και με την καραβάνα τους. Και, και θα φύγουνε μετά. Θα φύγουνε με μονόκυλο, και το τηλέφωνο του θείου τους στο Πακιστάν. Και θα φύγουνε ευχαρίστως. Αλλά όταν τους έχεις, τους βάζεις κέτεριν, τους βάζεις air condition, τους δίνεις με ένα χαρτί μετά τους 3 μήνες. Δεν είναι τόσο καλή η ζωή τους, ούτε αυτό. Εντάξει, από κάπου... Γιατί δεν φεύγουν τότε. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Γιατί δεν πιέζουμε την Ευρώπη να τους πάρει. Άρα, με συγχωρείς, ούτε εσύ έχεις λύση για το μεταναστευτικό. Έχω λύση. Δεν είναι ρεαλιστική. Δεν είναι λύση να κάνουμε όλα τα χωράφια του Θεσσαλικού κάπου στρατόπεδα. Δεν είπα αυτό, ένα παράδειγμα έθεσα. Να τους πούμε ότι είστε για απέλαση. Δεν χωράνε, είναι 1,5 εκατομμύριο. Πρέπει να βρεθούν τρόποι λόγω πείνας και κρίσης να φεύγουν γρήγορα. Καράβια, βαπόρια. Γιατί δεν τρομοκρατείτε συνοικίες για να βλέπει ο ένας ότι περνάνε κάποιοι μαυροφορεμένοι και να φεύγουν 12 στο εξωτερικό, γι' αυτό το κάνετε. Εάν αυτό έχει σαν αποτέλεσμα. Όχι, επισήμως θα μας το πει. Δηλαδή... Δεν τρομοκρατούμε κανένα. Α. Αλλά ότι θέλουμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες και ότι θέλουμε να φύγουμε. Πρόσεξε, το λέει και ο Παπανδρέου αυτό. Έτσι. Αυτό έκανε και το έκανε. Και δεν το έκανε όμως, φοβούμαι. Ναι. Δεν το έκανε. Αν σας πάρουν ένα τηλέφωνο, σπέβδετε να βοηθήσετε κάποια ελληνική οικογένεια, ανάλογος, γιατί υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Αναλόγω στην περίπτωση του ζητά φρονήματα προηγουμένω. Όχι, ξέρω ότι βοηθάτε οικογένειε. Αλλά πώ τι βοηθάτε. Δηλαδή, του λέτε πρώτα φρόνημα, θρήσκευμα, ύψο, Όχι βέβαια, την ανάγκη. Και αν ο άνθρωπος είναι ισορροπημένος, γιατί. Τι εννοείς, λεφτά, όχι. Λεφτά σπανίως έχουμε τώρα. Δεν έχουμε ρευστό. Αλλά βοηθάτε κάποιες οικογένειες που υποφέρουν γιατί δεν μπορούν να βγάλουν ένα μετανάστη από διαμέρισμα. Αυτό, πάει η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, και τον βγάζει από το διαμέρισμα που δεν βγαίνει. Δεν έχει συμβεί οργανωμένα. Είναι ένας, οργανωμένα, ναι, έχω κάτι περιπτώσεις δικών μου οι οποίοι είναι πολύ ευχαριστημένοι. Ναι, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία. Στην πλατεία Βικτωρία συγκεκριμένα με πήρε ένα τηλέφωνο και με έβρισε επειδή κάτι είπα για τη Χρυσή Αυγή. Κάποιοι άνθρωποι που την έπεσε ένα και μου έλεγε ότι τον βοηθήσατε να βγάλει κάποιου δύσκολου. Ενδεχομένω κάποιοι γείτονε. Μεταφορέ. Κάνετε δηλαδή. Κάνετε μεταφορέ. Οι οποίοι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Ναι. Καλά, θέλω να πω το εξή πράγμα. Θέλω να πω το εξή πράγμα. Βεβαίω βλέπω ότι έχει αρχίσει το κράτο εδώ το συστημικό και ασκεί δίωξη εναντίον στελεχών τη Χρυσή Αυγή. Λάθο. Για όσους νομίζουν ότι θα εικονίσουν ευρωκανήσουν το κόμμα του κ. Μιχαλολιάκου μήνες. Όταν επί 38 χρόνια τους έχεις βάλει σε μια παγίδα, επί 38 χρόνια έχεις δημιουργήσει μια ημιπαράνομη δίθεν κατάσταση. Έχουν γίνει 10 άρσεις ασυλίας. Γιατί τους έχεις βάλει σε τέτοια παγίδα. Σε 4 μήνες έχουν κάνει 4 άρσεις. Δεν μου λες. Όταν θα ζητήσουμε όμως επειδή το ημιπαράνομο έλκει και τρέφει,
Ναι. Τους έχεις βάλει στην παγίδα δηλαδή, αρχίζουν όλοι, μόνοι τους έχουν μπήκανε. Αποκλείσει, παίζουν όλοι διαφήμιση, παίζουν, ελάτε στο ημιπαράνομο. Μόλι τους μπήκανε και θα γίνουν ξεφτύλες, γιατί όταν θα βγάζουν στη δημοσιότητα ότι ο τάδε βουλευτής τον έχει μηνύσει η τάδε κυρία στην περιοχή Κηφισιάς, γιατί ως τότε φυζήτησε τόσα λεφτά για να βάλει στέγαστρο στο κατάστημά της και αυτό το πράγμα είναι αρχείο και δεν έχει φτάσει ποτέ στη Βουλή. Αυτά σας θα φέρουν στη Χρυσή Αυγή. Αυτά θα μας τα ζητήσουμε επισήμως. Έχουν γίνει χίλιες αιτήσεις άσκησης. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Η μισή Βουλή θα πάει στο δικαστήριο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που κάνανε εις βάρος. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Φώναζες, και το είπα και στο ραδιοφόνο, επομένως δεν έχω κανένα λόγο. Φώναζες λοιπόν, αυτά τα χέρια είναι έντοιμα. Τα έχεις σηκώσει ψηλά λοιπόν, μετά από ένα χαιρετισμό, ο οποίος είναι των μεταξικών χρόνων. Δεν χαιρέτησα δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει, σε είδα. Στο πολιτικό συμβούλιο χαιρέτησα συνειδητά. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη. Εκεί. Εντάξει, οι σοσιαλιστές χαιρετάνε έτσι. Έκανα, οι πολιτικοί χαιρετάνε έτσι. Έκανα αναπαράσταση κατά κάποιο τρόπο. Το είδα. Δεν το χαιρέτησα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αλλά θέλω να πω ευκαιρία δοθεί, επειδή βγήκαν διάφορες ανακοινώσεις. Ότι τιμώ όλους τους Έλληνες οι οποίοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδος κατά των Γερμανών. Ναι. Που εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής. Έτσι. Και θεωρώ βρισιά εναντίον μας και εναντίον του πατριωτισμού μας να λέμε ότι σωστά εκτελέστηκαν οι Έλληνες στα Καλάβρητα ή στο Δίστομο ή όλα αυτά κτλ. Προς Θεού, έλεος. Ναι. Δηλαδή, καταδικάζεις κάθε συμμετοχή Ελλήνων σε οτιδήποτε είχαν κάνει οι Γερμανοί σε διάφορες πόλεις. Βεβαίως. Παρακαλώ να καταγραφείς στο αρχείο. Βεβαίως. Έτσι. Και όχι, εγώ τον λόγο μου στον επειδή λέγονται διάφορα γύρω. Επειδή είχαν αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή σου, τα τάγματα ασφαλείας, εγώ αναφερόμουν μόνο στη δράση εκείνη των τάγματων ασφαλείας που είχε καθαρά αντικομμουνιστικό χαρακτήρα και όχι με αυτούς οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Τους μιλεύει ο Μιχαλογιάννης. Με κατάλαβε. Λοιπόν, διότι υπήρχαν τα τάγματα χωροφυλακής, τα τάγματα εθνοφυλακής που θεωρήθηκαν τάγματα ασφαλείας. Για τάγματα ασφαλείας μόνο για την αντικομμουνιστική δράση και όχι για τη συνεργασία όχι, με βέβαια. Τις δυνάμεις κατοχής. Στην Πελοπόννησο δεν παρακαλώ είναι καμία πολύ τέτοια. Τη ημερομηνία είναι σήμερα. Τους μιλεύει, το έχει πάει, είναι στο 9,5% και πάει για 12%. Κύριε εντάξει, συνεχίστε αυτά τα κανάλια. Έχω πάρει ήδη τι γίνεται. Εντάξει, δεν έχω κανένα. Ετοιμάζετε κάποιες συγκεντρώσεις τώρα κατά της Μέρκελ και των Γερμανών? Κατά της Μέρκελ. Γιατί δεν είδα κινητοποιήσεις? Δεν κατεβήκαμε επίτηδες, διότι θα ήταν αφορμή για μεγαλύτερα επεισόδια. Όπως ξέρετε, ήταν πολύ προβοκάτορες στη συγκέντρωση κτλ. Αυτό να σου πω είναι με εύσχυμο τρόπο. Μόνο ότι απέφυγες να κατεβάσεις λόγω και των δυνάμεων της αστυνομίας στους δικούς σου κάτω. Όχι, όχι. Δεν κατεβήκαμε. Με αστυνομικούς. Όχι. Εάν κατεβαίναμε με μπλοκ Χρυσή Αυγή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τα οργανωμένα μπλοκ τα οποία ήταν των αριστεριστών και των αριστερών κομμάτων θα δημιουργεί το ένταση και θα χαλούσε η συγκέντρωση. Εντάξει, να σου πω κάτι, με συγχωρείς. Κατάλαβες. Δεν αποτελείς κομμάτι της δεξιάς. Μισό λεπτό. Ναι. Μεταξικό θέλεις. Ναι. Απριλιανό θέλεις, φίλο Απριλιανό, μεταξικό. Δεν αποτελείς κομμάτι της δεξιάς. Κατά κάποιο τρόπο, όχι απόλυτα. Κατά κάποιο, τι είσαι, αριστερούλης. Να σας πω. Δεν είσαι αριστερούλης. Αφού μου δει, ναι, κοινωνικά είμαι αριστερός. Πιστεύω ότι η πλουτοκρατία δεν έχει παίξει σωστό ρόλο στη χώρα μας. Μακριά από μας η εποχή, δυστυχώς, του Ζάπα και του Βαρβάκη. Γυρίσανε μια ταινία τώρα, επί παραδείγματος. Δηλαδή θα χαρακτηρίσει τον εαυτό σου εθνικοσοσιαλιστή? Εθνικοσοσιαλιστή όχι, διότι υπάρχει ένα ιστορικό βάρος στη συγκεκριμένη έκφραση. Θα χαρακτήριζα τον εαυτό μου ότι πιστεύει στο λαϊκό εθνικισμό, ότι πιστεύω στην κοινωνική δικαιοσύνη, διότι λέει. Δηλαδή έχεις και στοιχεία, ας πούμε, που εφάπτονται της αριστεράς. Είμαι αντικαπιταλιστής, ναι. Κάποτε εργάτες. Είσαι δεξιός όμως. Είμαι εθνικιστής. Είσαι εθνικιστής, υπέρ των επιχειρήσεων. Υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, υπέρ της ιδιοκτησίας. Οπωσδήποτε. Αλλά όταν. Περίμενε, Νίκο, τώρα. Κύριε Τράγκα, όταν κύριε Τράγκα έρχεται στα χέρια μου έγγραφο του 1954, δεν ξεφεύγω, της κυβερνήσεως Παπάγου. Ναι. Που τότε είχε μεγάλο έρωτα με την Τουρκία λόγω ΝΑΤΟ. Έτσι, είναι γνωστά. Και λέει, στην επέτειο της 25ης Μαρτίου, να αποφύγουμε αναφορές κατά των Τούρκων. Πώς μπορεί να με αντιπροσωπεύει αυτό το πράγμα? Όταν για χάρη του ΝΑΤΟ, και έρχομαι και στο κατοχικό δάνειο, για χάρη του ΝΑΤΟ. Αυτά μου πρέπει να τα λέτε. Για χάρη του ΝΑΤΟ. Πρέπει να τα λέτε, όχι μόνο βέβαια, δηλαδή, δεν σας βγάζουν πολύ. Ναι. Αλλά πρέπει να τα λέτε. Για χάρη να σου πω του γιατί, ΝΑΤΟ. Για να διευκρινίσουμε διάφορα πράγματα. Ναι. Και θέλω να σου πω κάτι. Αύριο γίνεσαι κυβέρνηση. Τι θα κάνεις με τους Τούρκους? Θα αρχίσουμε πάλι να λέμε για την κόκκινη μιλιά? Με την κόκκινη μιλιά για να λέμε πρέπει να έχουμε δύναμη. Αν έχουμε δύναμη θα ζητήσουμε τα ιστορικά δίκαια του ελληνισμού.
Δηλαδή που να έχουν αποκτήσει ατομικές βόμβες. Δηλαδή, γιατί εμείς είμαστε τόσοι και η Τουρκία απλώνεται μέχρι κάτω. 80% εκατομμύρια πληθυσμός. Θα επαναδιαπραξηθούμε. Δηλαδή τι θα κάνεις με το Κυπριακό. Εάν έχω την ισχύ, εάν έχω το Κυπριακό. Θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη που έχουν 8 εκατομμύρια κατοίκους αντιπράγματος. Κάνε λάθος, έχουν 17 εκατομμύρια κατοίκους. 17 εκατομμύρια κατοίκους. Δεν μπορούμε να πάμε. Ξέρει καλύτερα το θέμα. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε. Κωνσταντινούπολη καλά, ναι. Δεν μπορούμε να παραγράψουμε τα ιστορικά δίκαια του ελληνισμού. Δηλαδή δεν μπορεί να ζητήσει εδάφη ποια είναι κατοικημένη. Για να σου πω τι να κάνει. Υπάρχουν κανένα ζημιά ακόμη. Γι' αυτό το λέω. Ξέρεις γιατί το λέω, δεν πάρουμε καμιά ζημιά, γιατί άλλοι παρασύρθηκαν. Ναι, όχι. Σπρώχτηκαν. Αυτό ήταν, σπρώχτηκαν, ναι. Έτσι. Βεβαίως και σπρώχτηκαν. Ναι. Και ήταν μεγάλο λάθος. Επαράφρονα. Στο οποίο δηλαδή, δεν είχε πέσει ο Παπαδόπουλος όμως. Όχι, ο άλλος. Καταλάβατε. Η δεν ουρά, είχε πέσει στην παγίδα. Δεν είχε πέσει στην παγίδα. Ιωαννίδης Αδρουτσόπουλος. Δεν θα ήμουν υπέρα, αν θέλετε. Μην τα λέμε γιατί εντάξει. Δεν θα ήμουν κατά της ενώσεως της Κύπρου. Για πες μου, όχι λέω, αλλά από πλευράς. Αρκεί να είχε εξασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει το κόμμα σου. Όχι. Δεν έχει. Και πώς θα μείνετε έτσι. Δεν έχουμε. Διεθνή με τους Εβραίους τι σχέση θα κάνετε? Τι να κάνουμε σχέση με τους Εβραίους? Έχετε καλές σχέσεις. Να αρχίσουμε να φοράμε καπελάκια και εμείς. Όχι, δεν σου λέω να φοράς καπελάκια. Ναι, μην αρχίσεις να μου λες τέτοια. Θα αρχίσουν να λένε τώρα ότι είσαι με το ολοκαύτωμα και τέτοια. Και ολοκαύτωμα. Δεν είσαι. Πού το έχεις καταδικάσει το ολοκαύτωμα? Το ολοκαύτωμα. Δεν έχω καταδικάσει κανένα ολοκαύτωμα. Έχω πει ότι έχουν σκοτωθεί. Όχι, μην μου τα γυρνάς. Έχεις καταδικάσει ή δεν έχεις καταδικάσει το ολοκαύτωμα? Το ολοκαύτωμα είναι εφεύρημα της δεκαετίας του 1960. Άρα πας ένα βιβλίο που γράφτηκε τότε που λέγανε ότι είναι μύθος το ολοκαύτωμα. Δεν είναι μύθος το ολοκαύτωμα. Τώρα τα λέω. Και ο ίδιος ο Χίτλερ στην πολιτική του διαθήκη. Αλλά δεν ήταν 6 εκατομμύρια τα θύματα, ήταν 2,5 εκατομμύρια. Θα εξοντώσω όλους τους Εβραίους. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει δυο μας έντονα. Ναι. Ότι δεν ήταν 6 εκατομμύρια τα θύματα, ήταν 2,5. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και πολλοί. Έχουν γραφτεί βιβλία, έχει δει. Όσα και να ήταν, ήταν θύματα. Έχει γράψει και ο Κώστας Ομπλεύρης ένα καλό βιβλίο. Σωστό. Έχει γράψει και ο Κώστας Ομπλεύρης. Ήταν και πολλοί. Ένα καλό βιβλίο. Με δικά του επιχειρήματα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το ολοκαύτωμα των Εβραίων όμω. 8 εκατομμύρια Ουκρανοί πέθαναν από το λοιμό του. Τώρα τα λες καλύτερα. Έτσι. Τώρα τα λες καλύτερα. Και τσιγκάνοι. Και τσιγκάνοι. Και Έλληνες. Και Έλληνες. Και Έλληνες. Και όλα τα στρατόπεδα. Και Έλληνες και Πολωνοί. Και Πολωνοί. Και Ιταλοί. Τώρα τα λες καλύτερα. Έτσι, μπράβο. Αυτά, αλλά κάνανε και άλλοι εγκλήματα. Κάνανε και άλλοι. Δεν μου λες γιατί δεν είναι. Στρατόπεδα συγκεντρώσεως είχαν και οι Αμερικάνοι των Ιαπώνων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το ξέρετε. Ναι, όχι, το έχετε μάθει ποτέ αυτό. Δεν ήταν τι λέτε, Μέλσεν. Με χιλιάδες νεκρούς. Όχι, με εξοντοτικές συνθήκες. Δεν έχω τέτοιες φωτογραφίες. Δεν έχω τέτοιες φωτογραφίες. Δεν έχω δει τέτοια ντοκιμαντέρ. Δεν έχω διαβάσει τέτοια πράγματα. Ξέρω ότι περνάγαν δύσκολα οι Ιάπωνες στη Χαβάη μετά το Pearl Harbor. Είναι αλήθεια. Μετά τον βομβαρδισμό που έβγαλε την Αμερική στον πόλεμο κατά των Ιαπώνων, μαζέψαν τους Ιάπωνες που ήταν στα νησιά του Ειρηνικού. Που δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, γιατί μιλάγανε με τους ασυρμάτους με τον Τόκιο. Πάθει οι Κινέζοι. Τι να κάνουμε. Να δείτε που τι είχαν πάθει οι Κινέζοι από τους Ιάπωνες στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Όμως και όλα αυτά δεν τα ξέρουμε. Να σου πω, Νίκο, μην αμβλύνουμε το θέμα των στρατοπέδων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει γράψει ένα περίπτωμα. Έχει δίκιο ότι έχουν κάνει διάφορα. Και στο Βιετνάμ και παντού. Ένα Εβραίο καθηγητή, ο Φίνκελστάιν, τον οποίο τον έκαναν από συνάγωγο οι Εβραίοι και τον κυνήγησαν και τι Εβραίοι, έχει πει ότι έχει γίνει πολιτική. Βλέπω μια αντισημητική τάση πολιτική απόψε, κατάχρηση, αλλά πολιτική μικρή. Κατάχρηση του ολοκαυτώματος. Έχεις μια αντισημητικούλα τάση. Περιπτώση, όχι, είμαι αντισιωνιστής, δεν είμαι αντισημητής. Έτσι, το ξαναπείς εκπομπή μου, παρακαλώ, αλλά, στο αρχείο συμπληρώνεται. Αλλά, δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το Ισλάμ, ούτε εγώ πρόκειται να σκοτωθώ για το Ισλάμ, στην κόντρα του. Που έχει τον σιωνισμό. Φεύγησε. Με ενδιαφέρει η Ελλάδα. Φεύγησε διαφημιστικό διάλειμμα, μακάρι να χάλει μισή ώρα, γιατί εδώ κάνουμε ένα debate, ας πούμε, σε επίπεδο. Γιατί, ας πούμε, δεν έχει μιλήσει ποτέ η Χρυσή Αυγή για τις διεθνείς σχέσεις που θέλει. Μιλάνε, λένε στα κανάλια διάφορα. Δεν έχει μιλήσει με 10% του ελληνικού πληθυσμού, δεν την έχουν ερωτήσει ποτέ. Ομπάμα ή Ρόμνεϊ. Με την Τουρκιά. Θα ξεκινήσει πόλεμο ή όχι. Άντε διαφημίσει. Καλύτερα διαφημίσει. Δυστυχώς με πιέζει αυτός ο Αγγλοσάξονας ο σκηνοθέτης, ο Σπίλμπεργκ, ο κ. Καλοκαιρινός, ο οποίος μου λέει ότι έχω 50 δευτερόλεπτα και σε αυτά τα 50 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μιχαλολιάκο. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε από την άλλη μεριά και του είπε ότι θα μάθουμε ποιοι σας χρηματοδοτούν αυτοί που μας έλεγαν
ελάτε να μας φορολογήσετε. Κύριε Μιχαλολιάκο, έχετε καμιά τέτοιου είδους χρηματοδοτική πηγή? Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα υποχρεωθεί ο αρχηγός, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να δώσει περισσότερα στοιχεία. Βγάλαμε δελτίο τύπου, όπου ναι, τον αποκαλούμε συκοφάντη, τον προκαλούμε να πει εάν έχουμε χρηματοδότηση. Ναι. Σας πληροφορώ ότι δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση πέραν της έκτακτης εκλογικής, η οποία... Την πήρες. Την πήρατε, όχι, εννοώ, δεν ναι, πήραμε κρατική χρηματοδότηση. Την ναι, έκτακτη εκλογική. Α, την έκτακτη. Την οποία μας δώσανε μετά τις εκλογές. Πώς είναι? Και από αυτή κάπου 300-400.000, ναι, από αυτή βγάλαμε και τις εκλογές και έχουμε και περίσευμα και κάνουμε και κοινωνικό έργο. Αλλά εμείς γιατί να τη θέλουμε τη χρηματοδότηση? Εμείς δεν είχαμε image maker United States of America που είχε ο κύριος Τσίπρας. Δεν κολλήσαμε αφίσες, δεν κάναμε πολυτελείς συγκεντρώσεις, ούτε και είχαμε... Αυτό είναι κατηγορία, είχε image makers ο... Βεβαίως, είναι γνωστό, μια εταιρεία γνωστή, το γράφει αυτό το πράγμα, δεν το διεπίστωσα, το γράψαμε. Καλά, εντάξει, δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά το γράψαμε. Ναι, δεν είχαμε. Λοιπόν, ο χρηματοδότης μας τα έδωσε τα λεφτά, πού τα πήγαμε δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Μήπως είμαστε στη λίστα Λαγκάρντ και εμείς τα βγάλαμε στο εξωτερικό? Πήρες πάντως την πρώτη χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Και τη ρίχνεις από ό,τι κατάλαβα στην οργάνωση. Όχι, περισσότερο πηγαίνει στο κοινωνικό έργο. Είναι στο κάθε χωριό και γήπεδο, κάθε πόλη και στάδιο. Όχι, μοιράζουμε τρόφιμα, πληρώνουμε κάποια ανάγκες κάποιων ανθρώπων, τον Ατάλο κτλ. Δεν πήγαμε. Άμα έρθει στο σπίτι σου ένα Πακιστανάκι. Ναι. Και πεινάει πάρα πολύ. Η γυναίκα σου, η οποία είναι σύντροφος σου, και τα λοιπά, θα του βγάλει να πει το φάει, γιατί έτσι ας πούμε είδα το πρωτάκι. Εγώ προσωπικά ταΐζω και τα δέσποτα σκυλιά. Δεν θα καλά στα σκυλιά, ρε παιδάκι, δεν έχουν ταυτότητα και διαβατήριο. Λοιπόν, μιλάω, ήρθε ένα Πακιστανάκι στο σπίτι σου. Πεινάω, κύριε Μιχαλολιάκο. Πεινάω. Θα του δώσεις. Θα του δώσεις. Και θα του βγάλω και ένα, αν πεινάει πολύ, θα του βγάλω και αεροπορικό εισιτήριο να γυρίσει στο Πακιστάν. Εντάξει, δεν προλαβαίνει το παιδάκι. Λέω για φαΐ, θα του δώσεις. Ναι. Έτσι. Ναι, δεν θα το διώξετε. Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά στη διανομή τροφίμων θα τους διώξουμε. Γιατί είναι πολιτική πράξη και είναι μόνο για Έλληνες. Μάλιστα. Τώρα απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα. Αυτό που λέει είναι πολύ σκληρό, κατά τη γνώμη. Ωστόσο, θα σας πω κάτι. Στη Γαλλία, που γίνονται συσίτια ανάμεσα στους πεινασμένους και αστέγους, προτιμούν να σερβίρουν γουρουνίσιο κρέας για να μην το τρώνε οι μουσουλμάνοι. Αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Και όχι, σε παρακαλώ, όχι. Που το άκουσα, είναι ρατσιστική ιδέα. Χαίρομαι που το έχει επικριθεί και, κατηγορηθεί. Έχουν κατηγορηθεί δήμαρχοι στη Γαλλία ότι βγάζανε γουρουνίσιο χοιρινό κρέας για να μην το τρώνε οι Ρωμά, οι οποίοι είναι πολύ άστεγοι, ειδικά στο Νότο. Αυτά όμως είναι ρατσιστικά, κατά τη γνώμη μου. Όχι, και ο κύριος Μιχαλολιάκος μου λέει ότι δεν είναι ρατσιστής, απλά θέλει θέσεις για τους Έλληνες. Μόνο γουρνόπουλο. Τον ευχαριστώ που ήταν εδώ. Αλλά σε πληροφορώ ότι είναι τόσο ευσεβείς μουσουλμάνοι που κάνουν και υποκρίνονται δίθεν όταν τους πειράζει κανείς το Κοράνι και κάνουν. Εντάξει, την άλλη φορά που πήγε να πάρει. Έχουν τρελάνει όλα τα σουβλάκια. Την άλλη φορά, όμως πήγε να πάρει κάποιος ένα κομμάτι ψωμί. Και ήταν εκεί ο Κασιδιάρης, ήταν ή κάποιος άλλος, ήταν ο και του είπε... Ο Παναγιώταρος, ναι. Παναγιώταρος, ήταν ο οποίος του είπε έξω από τη γραμμή, είναι μόνο για Έλληνες. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού και θα πάνε μόνο για Έλληνες. Εντάξει, πάντως επειδή τον έκοψα τον Παναγιώταρο εδώ πέρα. Και πολύ καλή ιδέα σας για το χοιρινό, το οποίο πιάνει γενικά όλους. Αλλά μην το κάνεις, εγώ είπα για τη Γαλλία τι γίνεται, για σάλες, εσύ αμέσως να το εντάξεις. Και μετά φωνάζεις όλα τα κανάλια. Εξάλλου, υπάρχει και το γνωστό σλόγγαν. Τρώτε νόστιμο και φτηνό χοιρινό. Ναι, το παλιό λες. Το παλιό, βέβαια. Όταν δίνανε όταν κάποια είχαμε λεφτά για χοιρινές, όταν είχαμε λοιπόν, κτηνοτροφικές μονάδες. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μιχαλολιάκο που ήρθε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάντως δεν πας για Κωνσταντινούπολη, σε περίπτωση που γίνεις κυβέρνηση. Για Κωνσταντινούπολη να πάω την επόμενη μέρα που θα γίνω κυβέρνηση, πώς θα δηλαδή πάω. Δηλαδή μπορεί να πας μετά από ένα χρόνο. Μετά από ένα χρόνο θα το βλέπω δύσκολο. Αν ποτέ η Ελλάδα γίνει κρατεή και μπορέσει να ξαναγίνει η Βυζαντινή αυτοκρατορία, γιατί όχι. Αλλά αυτό μάλιστα, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Μέχρι εδώ, απόψε τελείωσε ο χρόνος, ακολουθεί επί του πιεστηρίου. Με τον κύριο Μάκη Γουρή, τον κύριο Ταλαμάνγκα και άλλους εκλεκτούς συναδέλφους. Μείνετε κοντά μας. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καλογερινό, τον πιεστικό αυτό άνθρωπο. Εδώ, τον κύριο Τάσο Παπαδόπουλο, τον αδερφό που είναι δίπλα μου. Τον κύριο Σωτήρη Μποτσάρη, εδώ πέρα που έχει πάρει τη συνέντευξη του Μητροπολίτη Πειραιά και κυκλοφορεί αύριο στο ΚΡΑΣ. Την κυρία Γεωργία Σκιτζή, τον κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο, όλους σας. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας.